Μέρος δεύτερον, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής Ειδήσεις Ενημέρωση Επικαιρότητα, και δεν θα χάσω χρόνο. Αμέσως θα συνδεθούμε με το στούντιο του Κέντρου. Εκεί είναι ο φίλος μου ο Ντίνος ο Βρετός, ο πρώην υπουργός, από τα επίλεκτα στελέχη του κινήματος. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε, κύριε Κοντονή. Κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνουμε ένα γενικό. Την τοποθέτησή σας. Ένας χρόνος Πασόκ υπό Κωνσταντίνο Σιμίτη. Είστε ευχαριστημένος? Εγώ είμαι ευχαριστημένος, αλλά πριν να απαντήσω σε δύο πράγματα τα οποία έθεσε ο κύριος Στρατούλης, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως, έλεγα να το βάλουμε στη συνέχεια, αλλά αφού το θέλετε έτσι, να απαντήσετε. Πολύ σύντομα, έτσι, για να μην χάσουμε τη συνέχεια. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είπε ο κύριος Στρατούλης δύο πράγματα, στα οποία μάλιστα εμφάνισε την κυβέρνηση ότι. Είπε ψέματα. Ότι είπε ψέματα, ναι. Μάλιστα. Πρώτον, ότι είπε η κυβέρνηση ότι θα μετοχοποιήσει μόνο το 8% του ΟΤΕ. Και δεύτερον, ότι τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε θα τα πήγαινε στον ΟΤΕ για επενδύσεις. Πρώτον, η κυβέρνηση δεν είπε ότι θα μετοχοποιήσει μόνο το 8%. Μιλούσε για 20, για 25%, πάντως οπωσδήποτε μιλούσε για μειοψηφία των μετοχών. Και ξεκίνησε με το 8%. Αυτό δεν της απαγορεύει να συνεχίσει με ένα άλλο ποσοστό. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Συνεπώς δεν είπε ψέματα η κυβέρνηση εκεί. Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση είπε ότι το μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα τα οποία θα προέρχονται από τις μετοχοποιήσεις θα πάνε στον ΟΤΕ. Για επενδύσεις, ναι. Σήμερα δεν έχουν γίνει όλα επενδύσεις. Έχει γίνει ένα μικρό ποσοστό, το άλλο παραμένει ως αποθεματικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ψέμα αυτό που είπε η κυβέρνηση. Κάποτε θα γίνουν επενδύσεις τα χρήματα. Να ρωτήσω τον κύριο Βρετό, είναι σίγουρο ότι είναι ως αποθεματικό το υπόλοιπο ποσό? Το είπε ο κύριος Στρατούλης. Μα το είπε ο κύριος Στρατούλης. Και είναι φανερό ότι από τα λόγια του κύριου Στρατούλη βγαίνει ότι η κυβέρνηση είναι συνεπής. Ότι δηλαδή τα έδωσε τα χρήματα στον ΟΤΕ. Και αυτό έχει σημασία. Εάν δεν τα έδινε στον ΟΤΕ, τότε μάλιστα να διαμαρτυρόταν ο κύριος Στρατούλης. Τώρα που τα έχει δώσει, γιατί διαμαρτύρεται? Συνεπώς δεν είναι ψέμα και βγαίνει από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Στρατούλης. Ναι, κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι ακόμα τον κύριο Βρετό για το ίδιο ζήτημα. Κάποτε η αντιπολίτευση, μάλλον ως αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ δεν έλεγε ναι στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Τώρα γιατί άλλαξε? Κοιτάξτε, δεν λέγαμε ναι στην ιδιωτικοποίηση όπως την εννοούσε ο κύριος Μάνος. Ο κύριος Μάνος έλεγε τότε να δώσουμε το 49% του ΟΤΕ και το management σε εκείνους που θα έπαιρναν το 49%. Ναι, αυτό, τώρα το management, όπως το λέτε, παραμένει στο ΟΤΕ. Δεν είπαμε όμως εμείς δεν μιλήσαμε εναντίον της μερικής μετοχοποίησης του ΟΤΕ, κύριε Κοντονή. Και βεβαίως λέγαμε ότι μερική μετοχοποίηση ναι, και βέβαια τον έλεγχο τον έχει το δημόσιο. Όπως εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια άποψη και σήμερα. Μάλιστα. Τώρα, τα 300 δισεκατομμύρια που θα πάρθουν ή μάλλον θα συγκεντρώσει ο ΟΤΕ από την μετοχοποίηση του 17%. Αυτά τα χρήματα θα πάνε πάλι ως αποθεματικό ή θα γίνουν κάποια επενδυτικά έργα στον ΟΤΕ? Κοιτάξτε, κανονικά πρέπει να μην μένουν τα λεφτά ως αποθεματικό. Έτσι, ναι. Είναι λάθος. Ασφαλώς. Και νομίζω θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο οι διοικήσεις του ΟΤΕ να ελεγχθούν με την σωστή έννοια της λέξης. Ότι δηλαδή δεν μπορούν να αφήνουν χρήματα, ενώ υπάρχουν ανάγκες για επενδύσεις, να μην αφήνουν χρήματα σε αποθεματικό. Λοιπόν, αυτό είναι, θα πρέπει τα χρήματα αυτά να πάνε για επενδύσεις. Και υπάρχουν, όπως είπε και ο κύριος Στρατούλης προηγουμένως, υπάρχει πεδίο νευρή για επενδύσεις στο ΟΤΕ. Μάλιστα. Και μάλιστα ανταγωνιστικό. Δηλαδή, ναι, πρέπει να ανταγωνιστεί και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις πλέον σήμερα που λειτουργούν μέσα στον ελληνικό χώρο. Μιλάτε για την κινητή τηλεφωνία, και μεταξύ αυτών και μεταξύ κινητή τηλεφωνία. Μιλά πλέον για επενδύσεις στον ελληνικό χώρο, στα Βαλκάνια, μην το ξεχνάμε αυτό, και γενικότερα. Ναι. Συνεπώς έχει μεγάλο λαμπρό πεδίο δράση στο ΟΤΕ και δεν θα πρέπει να αφήνει τα λεφτά του παγωμένα κάπου. Ναι. Έστω και απέναντι στους τόπους. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, όχι για τον ΟΤΕ, για τον ΟΤΕ θα επανέλθω αν χρειαστεί κάτι να συμπληρώσουμε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Χθες ήταν στην περιοχή σας, στο Μενίδη. Στα Ανολιώσια. Ναι, κοντά στο Μενίδη, αυτό εννοώ, στα Ανολιώσια και στη Χωματερή, ο Πρωθυπουργός. Ελέγχθησαν πάρα πολλά εκεί. Υποσχέθηκε 41 δισεκατομμύρια δραχμές. Αυτά τα χρήματα είναι από το δεύτερο πακέτο Ντελόρ ή είναι χρήματα της κυβέρνησης που διατίθενται για έργα στην περιοχή σας? Όπως ξέρετε, τα έργα, κύριε Κοντονή, έχουν ως πηγή χρηματοδότηση έχουν και το ελληνικό δημόσιο αλλά και τα ευρωπαϊκά ταμεία. Συνεπώς, μιλάμε και για τις δύο πηγές, και από την Ευρώπη και από το ελληνικό δημόσιο. Και δεν είναι στην ουσία εξαγγελίες, είναι πράξη, διότι αυτά τα έργα έχουν ξεκινήσει. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια εξαγγελία ενός έργου το οποίο θα γίνει, αλλά μιλάμε για έργα τα οποία γίνονται. Δηλαδή, το μεγάλο πάρκο το οποίο έχει από καιρό εξαγγελθεί, το μεγάλο πάρκο των 30, των 300 στρεμμάτων στα Ανολιώσια, έχει ξεκινήσει να γίνεται. Τα σπίτια, οι εργατικές κατοικίες έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Δηλαδή, 2.500 οι πρώτες 30 θα παραδοθούν στον επόμενο μήνα. Ναι. 2.500 δεν είναι πολλές. Η βιομηχανική περιοχή έχει ξεκινήσει, έχουν
τελειώσει οι μελέτες, έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν τελειώσει οι μελέτες, ξεκινάει να γίνει. Δηλαδή δεν μιλάμε για εξαγγελίες, μιλάμε για πράξεις. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πετέ, δεν έχουν πλεόνασμα, μάλλον δεν είναι πολλά τα σπίτια, 2.500 εργατικές κατοικίες στην περιοχή εκείνη. Δεν αφορούν, οι εργατικές κατοικίες αυτές δεν αφορούν μόνο την περιοχή αυτή, κύριε Κοντονή, αφορούν πανελλαδικά. Θα γίνει κάποιος οικισμός δηλαδή με λίγα λόγια. Αθηνατική, ακριβώς. Αφορούν οικογένειες οι οποίες δικαιούνται να έχουν εργατική κατοικία και οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στην περιοχή αυτή, βρίσκονται κάπου αλλού, αλλά θα μπορέσουν να πάρουν εκεί σπίτι. Να μείνουμε στο ίδιο το θέμα και αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι είπε μεταξύ των άλλων χθες στα Άνω Λιώσια ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κωνσταντίνος Σιμίτης, όταν τα επισκέφθηκε εκεί μαζί με μια ομάδα υπουργών. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς είπε και πώς ο λαός των Άνω Λιωσίων υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό. Αποφασισμένος να συνεχίσει την ίδια οικονομική πολιτική, εμφανίστηκε χθες ο πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης από τα Νέα Λιώσια, λέγοντας ότι αυτό δεν το επιβάλλει η συνθήκη του Μάστριχτ, αλλά γιατί πρέπει η χώρα να βγει από το αδιέξοδο. Ο κύριος Σιμίτης πρόσθεσε ότι η ικανοποίηση των ετοιμάτων για παροχές σημαίνει αλβανοποίηση για τη χώρα μας και ανέφερε ότι οι δύο στόχοι της κυβέρνησης είναι η εθνική ασφάλεια και ακεραιότητα και η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εύκολη πολιτική το να παρέχεις και να δίνεις και να μοιράζεις λεφτά, αρκεί να έχεις. Όταν όμως δεν έχεις, πρέπει να γυκοκυρέψεις το σπίτι σου και να δίνεις τις μάχες για το μέλλον και την προοπτική αυτής της χώρας. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα. Και δεν υπάρχει θέμα σχηματοποίησης ή διαχωρισμού ότι χτες δίναμε παροχές και σήμερα δεν δίνουμε. Νομίζω ότι είναι γνωστά τα προβλήματα της οικονομίας, τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Και επίσης είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε, να το πω έτσι, λαγούς με 5.000 στους μία φωνές. Όμως ότι υπάρχουν χώροι οι οποίοι χρειάζονται μια ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, όπως είναι ο χώρος της εργασίας και όπως είναι ο χώρος της αγροτικής οικονομίας, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να το εξετάσει, διότι αν δεν προχωρήσουμε σε πολιτικές και λύσεις στους χώρους αυτούς, τα προβλήματα θα είναι μεγάλα και νομίζω ότι θα οδηγηθούμε ύστερα σε αυτή την κατεύθυνση. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξακολουθεί όμως να προκαλεί αντιδράσεις από μερίδα βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος. Ενδεικτική είναι η απάντηση που έδωσε το πρωί στη Βουλή ο Λευτέρης Βερυβάκης. Είναι πολύ αριστοκρατική η αντίληψη αυτή. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, απαντώντας ουσιαστικά στους εσωκομματικούς του αντιπάλους που ζητούσαν τη δημιουργία κυβερνητικών κύκλων με εκχώρηση τμήματος των πρωθυπουργικών εξουσιών, τόνιζαν ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει περίπτωση ο Κώστας Σιμίτης να κάνει οποιαδήποτε κίνηση που θα τον εμφάνιζε να κυβερνά συνεταιρικά. Παρακολουθήσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ του Αλέξη του Γκόγκα. Κύριε Υπουργέ, είδατε κι εσείς την υποδοχή, είδατε τι είπε ο κύριος Σιμίτης. Μήπως είναι και αυτά από τα εκείνα τα θα του Πασόκ τα παλιά? Μα σας είπα και προηγουμένως, κύριε Κοντογίνη, δεν πρόκειται για θα. Σε ό,τι αφορά τα έργα τα οποία ανήκει, λες, στην ουσία είναι έργα τα οποία είναι υπαρκτά και προχωρούν. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν θα. Ναι. Και ιδιαίτερα δεν υπήρχαν θα, κύριε Κοντογίνη, ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά. Όχι. Το Πασόκ δεν βγήκε με θα. Τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές. Ναι, αλλά βγήκε όμως το εξής, να μου επιτρέψετε να πω, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου από την άλλη πλευρά, μιας και δεν υπάρχει κάποιος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Θα έλεγε κάποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ή του συνασπισμού ή του διοικεί ότι είχε πει ο κύριος Σιμίτης πως δεν θα έχουμε φόρους. Και να, αμέσως μετά την εκλογή, νέοι φόροι. Ποιοι είναι οι νέοι φόροι, κύριε Κοντονή μου, είναι να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι έτσι ή όχι? Ποιοι είναι οι νέοι φόροι? Το ότι καταργήθηκαν οι φοροαπαλλαγές, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε πει. Ήταν ένα θα αυτό, αλλά θα θετικό, με την έννοια θετική. Δηλαδή, επιδιώξαμε να έχουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη στο φορολογικό σύστημα. Αυτό το είχαμε πει. Αν αυτό το θεωρείτε ότι είναι φόρος, εγώ δεν θα το δεχτώ. Είναι κατάργηση ορισμένων φοροαπαλλαγών. Μακάρι να μπορούσαμε να τις καταργήσουμε όλες. Δεν μπορούσαμε, ήταν δύσκολο. Αλλά οπωσδήποτε δεν είναι καινούργιοι φόροι αυτοί. Το μόνο το. Επίσης, το άλλο. Τι είναι καινούργιος φόρος? Είναι ότι δεν τη μαριθμοποιήσαμε την κλίμακα. Μα ούτε αυτό το είχαμε πει. Δεν είχαμε πει ότι θα τη μαριθμοποιήσουμε την κλίμακα της φορολογίας. Δεν είναι κάτι το οποίο είχαμε πει και δεν κάναμε. Και επίσης, πράγματι, δεν δώσαμε μεγάλες αυξήσεις στο δημόσιο. Εδώ να αυτό το είχαμε πει. Εδώ να σταθούμε, που είναι, φέρατε. Εγώ ρωτάω πάλι, κύριε Κοντονή μου, και επειδή εσείς κάνετε το συνήγορο του διαβόλου, δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διάβολος. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Να κάνω εγώ το συνήγορο, μιας και δεν υπάρχει κάποιος βουλευτής εδώ να σας απαντήσει όλα αυτά. Λοιπόν, δεν υπάρχει καινούργια φορολογία. Δεν υπάρχει. Ούτε υπάρχουν πράγματα τα οποία κάναμε και δεν τα είχαμε πει προηγουμένως. Είχαμε πει κατάργηση φοροαπαλλαγών. Το είχαμε πει. Το κάναμε. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Το ερώτημα έρχεται από μόνο του, δοθέντως ότι εσείς μπήκατε σε αυτό το θέμα.
Έχουμε απεργίες. Μάλιστα. Καθηγητών μέσα εκπαιδεύσεως, δασκάλων, νηπιαγωγών, οικοδόμων. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους δρόμους. Από τις ομοσπονδίες, όπως είναι οι καθηγητές, όπως είναι οι δάσκαλοι. Και βεβαίως πάμε για πέμπτη εβδομάδα των καθηγητών, πάρθει η απόφαση. Πού πάμε? Είδατε τι έγινε με τους αγρότες. Ναι, ναι, που πάμε. Κοιτάξτε, κύριε Κοντονή, αυτά σε ένα βαθμό είναι αναμενόμενα και κανείς δεν μπορεί να έρθει σε σύγκρουση και ούτε θέλουμε σε τελευταία ανάλυση να δούμε σε σύγκρουση με τις βαθέστατες αυτές τάξεις, παραγωγικές τάξεις και τάξεις οι οποίες παίρνουν κορυφαίο ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας μας. Ιδιαίτερα οι δάσκαλοι και οι γεωργοί. Με τους γεωργούς νομίζω το θέμα περίπου έχει ξεκαθαριστεί και έχει σημασία το γεγονός ότι ξεκαθαρίστηκε σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ότι δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να. Λειτουργούμε ως τουρθοκάμιλοι, δηλαδή να βάζουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο και να μην βλέπουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το οποίο είναι τι? Ότι πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες, οι διεθνείς και οι εθνικές συνθήκες στη λειτουργία της γεωργικής παραγωγής. Μάλιστα. Ότι πλέον θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν πρώτα, περιθώρια, λέτε. Περιθώρια για κρατικές επιδοτήσεις στη γεωργία, για κρατικές επιδοτήσεις. Και δεύτερον, ότι τα όρια. Ναι, αλλά αυτό δεν βγήκε ο κ. Σημίδης να το πει όμως. Τα όρια των δασμών έχουν πέσει. Μάλιστα. Έχουμε μπει στο σύστημα της ΓΑΤ και συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο να προστατεύσουμε τα αγροτικά προϊόντα. Και εκείνο το οποίο έχουμε ως προοπτική και πρέπει να γίνει κατανοητό και έχει γίνει κατανοητό τελικά, είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε τα προϊόντα μας, αλλάξουμε και τα ίδια τα προϊόντα όπου πρέπει να γίνει, ναι, αυτό. Έχουν δηλαδή, πάντως δίκιο. Η οποία μέχρι σήμερα δεν ακολουθείται και δεν ακολουθείται, ναι, και με ευθύνη δική μας. Δηλαδή. Έχουν πάντως δίκιο οι αγρότες και οι εργαζόμενοι που ζητούν. Οι αγρότες και οι εργαζόμενοι σε τι βαθμό μπορούν να έχουν δίκιο? Έχουν δίκιο να ζητούν κάτι διαφορετικό. Να έχουν δίκιο να ζητούν ένα διάλογο με την κυβέρνηση να λυθούν τα προβλήματα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο εκείνοι όσοι εκ των αγροτών, γιατί δεν μιλάμε για όλους τους αγρότες, μιλάμε για μια κατηγορία, ναι, η οποία έκανε και τις κινητοποίησεις τις μεγάλες. Εκείνοι οι οποίοι ζητάνε επιδότηση από το κράτος για τις παραγωγές οι οποίες είναι αρνητικές στην ουσία, δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο. Κάπου αλλού πρέπει να προσανατολιστούμε. Ναι. Και κάτι ακόμα. Λύθηκε το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η αγροτική παραγωγή. Το δεύτερο θέμα, το οποίο έχει σχέση με τη δημοκρατία, κύριε Κοντονή, νομίζω ότι και αυτό έχει λυθεί. Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να κάνουμε κινητοποιήσεις οι οποίες αγγίζουν τα όρια της παρανομίας. Και οι κινητοποιήσεις των αγροτών, δυστυχώς, όχι των αγροτών. Οι κινητοποιήσεις οι οποίες στηρίχθηκαν από συγκεκριμένο κόμμα. Δυστυχώς άγγιξαν τα όρια της παρανομίας, κλείστηκαν δρόμοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα πλέον σήμερα στη χώρα μας. Διότι αυτό αγγίζει τα όρια της παρανομίας. Εγώ σας άκουσα με προσοχή. Κάτι ακόμα ξέρω. Μάλιστα. Ότι βιάζεστε να επανέλθετε στη Βουλή. Δεν θα σας κρατήσω για πολύ ακόμα. Ρωτήστε με, κύριε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς σε ποιο χώρο ανήκετε στο ΠΑΣΟΚ, στο δεξιό ή στο αριστερό? Ο χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι ευρύτατος και ανήκω μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή με χωράει το ΠΑΣΟΚ εμένα, όπως χωράει και πάρα πολλούς άλλους. Και ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πολύ συλλεκτικό από τη φύση του. Στο ΠΑΣΟΚ όταν ξεκινήσαμε το 1974 ήμασταν πάρα πολλοί από διαφορετικές ίσως τάσεις και κατευθύνσεις κλπ. Υπήρξαν οι άνθρωποι που προήρχονται από την Ένωση Κέντρου, του 1-1-4 κλπ. Υπήρξαν οι παλιοί αριστεροί αντιστασιακοί. Τότε γιατί λέγεται ότι υπάρχουν πολλές τάσεις στο ΠΑΣΟΚ? Είναι ο σοσιαλιστές, ακόμα και τροτσκιστές είχαμε τότε στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και σιγά σιγά αποκτήσαμε μια ενιαία συνείδηση, βεβαίως. Διαφορές υπάρχουν, κύριε Κοντονή μου, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε δύο ΠΑΣΟΚ πολλωμένα και ξεχωρισμένα, τα οποία θα διαδέχονται το ένα το άλλο στην εξουσία. Εγώ εκτιμώ εξαιρετικά τον φίλο μου, τον Παντελή τον Οικονόμου, τον δέχομαι τον πολιτικό του λόγο. Πάρα πολλές φορές είναι οξυδερκής και έτσι πάρα πολύ καλός. Αλλά εάν αυτό αληθεύει που άκουσα, ότι δηλαδή υπάρχουν δύο ΠΑΣΟΚ, το δεξιό και το αριστερό, τα οποία θα διαδέχονται το ένα το άλλο στην εξουσία, αυτό νομίζω ότι δεν είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές απόψεις και τάσεις στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίες εκφράζονται. Στο παρελθόν δεν εκφράζονται όπως θα έπρεπε, κατά την άποψή μου. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να εκφραστούν πολύ πιο εύκολα μέσα από τα όργανα τα οποία λειτουργούν αυτή την ώρα στο ΠΑΣΟΚ. Περισσότερο από ό,τι χθες, δηλαδή και το Υπουργικό Συμβούλιο λειτουργεί περισσότερο από ό,τι χθες και η Κυβερνητική Επιτροπή περισσότερο και ορισμένα άλλα όργανα του κινήματος. Και κάτι άλλο. Μίλησε ο κύριος Σκανδαλίδης αμέσως μετά, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ότι υπάρχει κήπος πλούσιο στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω, τα είπαμε και χθες και κατηδία, δεν ξέρω αν υπάρχει κυπουρός. Και δεν εννοώ το φίλο σας και φίλο μου τον Χρήστο τον κυπουρό, τον βουλευτή, εννοώ αν υπάρχει κυπουρός επίσημος, υπεύθυνος να καλλιεργήσει αυτό το κήπο για τον οποίο μιλάτε και εσείς τώρα. Υπάρχει επίσημος κυπουρός και υπεύθυνος κυπουρός, ο οποίος εκλέχθηκε από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εκλέχθηκε πρόσφατα
με λαϊκή εντολή από τον ελληνικό λαό και νομίζω, χωρίς να θέλω να κάνω έστω και θετικά θετικές κρίσεις, νομίζω ότι έχει αποδείξει ο κύριος Σιμίτης ότι ένας άνθρωπος είναι τόσο και μπορεί να διακρίνει ορισμένα πράγματα και να επέμβει και εκεί που χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός ηγέτης αυτή τη στιγμή και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για τον Πασόκ και για τη χώρα μας. Πρέπει να περιφρουρήσουμε όλη αυτή τη δημοκρατική διαδικασία η οποία προϋπήρξε δηλαδή το συνέδριο με τις εκλογές κλπ. Και νομίζω ότι στο Πασόκ υπάρχει αυτή η τάση της διατήρησης και της προφύλαξης αυτής της διαδικασίας. Μάλιστα. Αν υπάρχουν και κάποιες άλλες φωνές, αυτό τι να κάνουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα υπάρχει. Και πάντα θα υπάρχουν, λέτε. Μάλιστα. Έτσι, αλλά μην τα γενικεύουμε τα πράγματα και να λέμε και να βγαίνουμε τίτλους και να λέμε. Ότι, δύο Πασόκ, δεν υπάρχουν δύο Πασόκ. Ένα Πασόκ είναι, κύριε. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο κύριος οικονόμου. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε και βεβαίως να σας δεσμεύσω για άλλη μια φορά σε μια άλλη εκπομπή να τα πούμε και να πούμε περισσότερα. Ξεκινώντας, είπατε ότι. Μου είστε ιδιαίτερο συμπαθής, ξέρετε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την αγάπη σας και σας ευχαριστώ. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε ικανοποιημένος, είπατε, από την Πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Σιμίτη τον ένα αυτό χρόνο. Λάθη έχουν γίνει, για να το ολοκληρώσουμε. Κύριε Κοντονή, είμαι ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές. Ασφαλώς, λάθη έχουν γίνει και θα γίνονται. Φροντίζουμε να επισημάνουμε τα λάθη. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ειλικρινά σας το λέω και χωρίς. Δεν θέλω να κάνω υπαινιγμούς για την αντιπολίτευση. Πάντα εγώ ως βουλευτής και φαντάζομαι και πολλοί συνάδελφοί μου αναζητούν να βρουν λάθη τα οποία γίνονται στην κυβέρνηση. Και τα αναζητούμε διότι θέλουμε να κάνουμε κριτική έστω εσωκομματική. Ναι, εσείς κάνετε τέτοιο. Δεν υπάρχει, φοβάμαι, δεν υπάρχει ένας αυστηρός αντιπολιτευτικός λόγος τέτοιος που να εντοπίζει ουσιαστικά λάθη στην κυβέρνηση. Και αυτό μας δημιουργεί και πρόβλημα τελικά. Αναγκαζόμαστε λέτε με λίγα λόγια ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση τώρα και κάνετε εσείς. Αυτό μου λέτε. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να βρει. Και κάνετε εσείς η ίδια αντιπολίτευση λοιπόν στο Πασόκ. Και κάνετε εσείς οι ίδιοι. Αναγκαστικά. Ψάχνουμε εμείς να κάνουμε δουλειές τις οποίες έπρεπε να κάνει την πολίτευση και να μας δίνει. Εγώ θα έλεγα, θα ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένος και σας το λέω και να αυτό το πράγμα. Αν ερχόταν η Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα και έλεγε με σοβαρά στοιχεία και έλεγε, ξέρεις, εδώ και εδώ δεν έχετε πάει καλά και να το απεδείκνυε. Θα το δεχόμουν. Ειλικρινά το δεχόμουν και θα έκανα κριτική στο κόμμα μου. Αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και είναι μεγάλο έλλειμμα αυτό, κύριε Κοντονή, μας αυτή την ώρα. Είναι μεγάλο έλλειμμα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν γίνει σύντομα. Αν δηλαδή δεν αποκατασταθεί ο ουσιαστικός ρόλος της αντιπολίτευσης με σοβαρότητα, φοβάμαι ότι υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος για την πορεία της χώρας μας, για την οικονομία της, για την κοινωνία της και για όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο. Ελπίζω η αντιπολίτευση να σας ακούει αυτή τη στιγμή και να λάβει σοβαρά την θέση σας. Ακούει, υπάρχουν άτομα τα οποία εκτιμώ βαθύτατα μέσα στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κόμματα και τους απευθύνω. Σας απευθύνω ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας να κοιτάξουν να αποκτήσουν ένα σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο. Δεν βοηθούν μόνο τη χώρα, βοηθούν και εμάς, τους κυβερνητικούς βουλευτές. Άλλωστε, το ρόλο της αντιπολίτευσης το κάνετε και εσείς, είπατε μόνο σας. Ορίστε. Κάνετε και εσείς, λέω, το ρόλο αυτό τώρα της αντιπολίτευσης, όταν λέτε τις αλήθειες όπως πολλοί λέτε, ισχυρίζεστε ότι λέτε τις αλήθειες για τα λάθη του Πασόκ. Βεβαίως, αν είναι κάτι που είναι λάθος, γιατί να μην το πούμε. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και εγώ, κύριε Κοντονή μου. Και θα είναι χαρά για άλλη εκπομπή, όπως είπαμε. Πολύ ευχαρίστως. Πρωί ή μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καλό μεσημέρι.